Λοιπόν, θα επιστρέψουμε φίλες και φίλοι στο θέμα του τροχαίου. Η Γιώτα Ιαρχοντάκη θα έρθει και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Να δώσουμε όμως και εικόνα. Να δώσουμε εικόνα ζωντανά τώρα από τα μάλια. Εκεί όπου συνέβη ε, το τροχαίο δυστύχημα. Ε, Γιώτα, τελευταίες πληροφορίες τι λένε. Σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε, τρει τραυματίε έχουν μεταφερθεί στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Δύο πιο ελαφρά τραυματίε και μία διασωληνωμένη. Πρόκειται για τρει αλλοδαπέ γυναίκε. Ενώ άλλα τρία άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Μιλάμε για άλλη μία τραγωδία στου δρόμου τη Κρήτη με πολλού τραυματίε και ένα άτομο, σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχουμε, το οποίο έχει αφήσει την τελευταία του πνοή. Υπάρχει μεγάλη κινητία. Ήμανε σήμανε συναγερμός και σε ΕΚΑΒ και σε πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τα οχήματα. Συγκεκριμένα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πέντε στενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέβησαν στο σημείο αλλά και τρία οχήματα της πυροσβεστικής που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απεγκλώβησαν ε, μία γυναίκα από το αυτοκίνητο. Οι πληροφορίε λοιπόν που έχουμε αυτή την ώρα... Έτσι και ένα συνολικό απολογισμό, ε, Γιώτα, ξαναλέμε με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Το ρεπορτάζ τρέχει, βλέπετε και εσεί, απευθεία σύνδεση με τα μάλια εκεί που ε, συνέβη το, το θανατηφόρο τροχαίο. Mm -hmm. ε, δώσε μα για μία ακόμη φορά λοιπόν την εικόνα που έχουμε, ξαναλέω, μέχρι αυτή την ώρα, Γιώτα. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίε που έχουμε είναι ότι τρει αλλοδαπέ γυναίκε έχουν μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ναι. η μία διασωληνωμένη, οι άλλε δύο πιο ελαφρά τραυματίε και άλλα τρία άτομα τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Και δυστυχώ από αυτή τη μετοπική σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένα άτομο. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ενεπλάκησαν αρκετά άτομα, 7. Στο σύνολό του, ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του, ξαναλέω σύμφωνα με τι έω τώρα πληροφορίε. Τρία άτομα σε πιο σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκαν ήδη στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη έντονη και έντονη κινητοποίηση, όπω θα δείτε και εσεί, των αστυνομικών αρχών τη πυροσβεστική και του ΕΚΑΒ νωρίτερα, για να παραλάβει του τραυματίε και γιατί στο σημείο θα πρέπει να διευκολυνθεί πολύ και η διέλευση των οχημάτων, ούτω ώστε να μην υπάρξει και κάποιο άλλο ατύχημα. Αυτή είναι τώρα η μέρη. Είναι η και σε μέρινα. κεντρικό σημείο, Νικολέτα, στον βόρειο δικό Κρήτη, στο ύψο των Μαλίων. Εκεί, όπου σύμφωνα με πληροφορίε, ένα ε, ε, φορτηγάκι εξετράπη τη πορεία του και πέρασε στο αντίθετο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τοπικά με ένα άλλο αυτοκίνητο οι <Σι> πληροφορίες λοιπόν που έχουμε μέχρι αυτήν την ώρα μιλούν για ε, έξι τραυματίες στο σύνολο. Τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και άλλοι τρει, άλλες τρεις στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Πάντως βλέποντας και αυτή την εικόνα συνεχίζουμε ξαναλέμε να παίρνουμε από αυτή σύνδεση από τα μάλια. Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα υπήρχε μια γενικότερο ένας γενικότερος συναγερμός ο οποίος σήμανε στις αρχές, στις αρμόδιες και στις εμπλεκόμενες αρχές γιατί είχαμε τρία τροχαία ατυχήματα και δυστύχημα εδώ ε, τόσο στην παραλίακή στη χερσόνησο, αλλά και τώρα ε, στα Μάλια. Οπότε όλε οι αρχέ βρίσκονταν επίποδό, είτε μιλάμε για την τροχέα, την πυροσβεστική, αλλά και για το ΕΚΑΒ. Τρέχουν και δεν φτάνουν και εδώ για μία ακόμη φορά, ε, Γιώτα μπαίνει το μεγάλο ερώτημα και ο μεγάλο ο προβληματισμό για τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στου δρόμου τη Κρήτη. Μια πληγή που δεν λέει να σταματήσει, μια πληγή που δεν λέει να κλείσει. Και κάθε μέρα η μακάβρη αυτή λίστα των θυμάτων ανεβαίνει. δυστυχώ Νικολέτα, Δυστυχώ, ε, κάθε μέρα ακούμε για τέτοια περιστατικά, έχουμε τέτοιε ειδήσει. Μακάρι να μην μιλάμε για δυστυχήματα όπω σήμερα. Δυστυχώ, βρίσκεται το ρεπορτάζ σε εξέλιξη. Mm -hmm. Το παρακολουθούμε, παρακολουθούμε τι εξελίξει και σίγουρα θα επανέλθουμε για νεότερα. Ωστόσο, αυτό που ε, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι μιλάμε για ένα δυστύχημα, ένα τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό τουλάχιστον Έλα και πολλού τραυματίε. Άσχημο ο απολογισμό άσχημο απολογισμό και για την σημερινή ημέρα και από αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Όπω και να έχει και μέσα από την εκπομπή, μέχρι να κλείσουμε και εμεί την εκπομπή μα, αλλά και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη Κρήτη TV στι 8.30 θα υπάρχει όλο το ρεπορτάζ και εικόνα και όλε οι πληροφορίε και για την κατάσταση τη υγεία των τραυματιών που, όπω μα είπε και η Γιώτα Ιερχοντάκη, και όπω συλλέγουν τι πληροφορίε και όλη η δημοσιογραφική ομάδα τη Κρήτη TV και του Νέα Κρήτη. Νοσηλε... Έχουν, πάει, έχουν μεταφερθεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα και να φυσικά να μην κινδυνεύσει περαιτέρω η ζωή τους. Γιώτα Αρχοντάκη, σε ευχαριστούμε φυσικά για οτιδήποτε άλλο μας ενημερώνεις. Εμείς θα πάμε σε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσει και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.